και μπορεί να καλύψει τις καλλιτεχνικές και πνευματικές ανησυχίες όλων όσων την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους, αλλά και αυτών που την επισκέπτουν. Είναι ένα από τα πλέον τουριστικά μέρη. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε κάνει γνωστό ουσιαστικά. Πρωτοκάνει γνωστό στην Ευρώπη, Yves Saint Laurent. Έχει γίνει τώρα και το περίφημο μουσείο του, που είναι με όλες τις περισσότερες κολεξιόν, είναι δίπλα στον κήπο του Jardin de Majorelle. Και προφανώς κατάλαβαν οι υπόλοιποι ότι για να το είχε επιλέξει εκείνος, κάτι καλό έχει. Και σιγά σιγά. Ο Yves Saint Laurent είχε ερωτευτεί το Μαρακές, το είχε ερωτευτεί πραγματικά, γιατί. Το Μαρακές είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένας ιός που κυκλοφορεί στο αίμα σου. Έτσι και έρθεις εδώ, θέλεις να ξανάρθεις και να ξανάρθεις. Ο Σαν Λεωράν θεωρούσε ότι εδώ είναι το σπίτι του. Πολύ περισσότερο από το Παρίσι. Και γι' αυτό όταν πέθανε και τις τάχτες του τις έχουν σκορπίσει μέσα στον κήπο του Μαζορέλ. Εδώ έχουν φτιαχτεί μερικές από τις πιο μεγάλες και πολυτελείς μονάδες. Ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν όμως και τα Ριάντ. Mm-hmm. Όπως αυτό που διευθύνεις εσύ, όπως αυτό που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Τα Ριάντ είναι μικρά μπουτίκ hotel και τα οποία σου δίνουν την εντύπωση ότι ζεις τη μαροκινή ζωή. Ήταν ένα μεγάλο πάσιο στη μέση, ένας κήπος και γύρω-γύρω ήταν τα υπνοδωμάτια. Κάτω και πάνω ήταν τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων που μέναν μέσα. Και τις περισσότερες φορές ήταν και αρκετά, γιατί ως γνωστό οι μουσουλμάνοι παντρεύονται αρκετές φορές. Ναι. Οπότε έπρεπε να είναι, αυτοί που τουλάχιστον που είχαν χρήματα, έπρεπε να είχαν αρκετά δωμάτια ώστε να στεγάζονται και οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό όμως ήταν στην πιο παλιά εποχή. Τώρα έχει σταματήσει αυτό, γιατί έχει βγει ένας καινούριος νόμος, έβγαλε ο βασιλιάς, ότι για να μπορέσεις να παντρευτείς δεύτερη φορά, πρέπει να χωρίσεις με την πρώτη σου γυναίκα ή μόνο σε περίπτωση που. Αν υποθέσουμε ότι αυτή σου δώσει την άδεια να κάνεις ένα δεύτερο γάμο. Αυτό όμως δεν γίνονται στις πόλεις, δηλαδή δεν είναι κάτι σύνηθες στο Μαρακές, ας πούμε, ή στις μεγάλες πόλεις. Αυτά μπορεί να είναι στα χωριά. Φοράνε μαντήλα αρκετές. Πολλές. Αλλά στη Νέα Πόλη, όταν πας στη Νέα Πόλη, μπορεί να τις δεις και με σόρτ. Είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Ακριβώς. παραδοσιακό που Ακριβώς. είναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα των Γάλλων, δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να είναι και 10.000 άνθρωποι εγκατεστημένοι εδώ. Υπάρχει μια κοινότητα αρκετά σοβαρή Εγγλέζων και μετά τα υπόλοιπα κράτη. Εμείς εδώ είμαστε η απόλυτη μειονότητα. Ποιες είναι οι διαφορές στις συνήθειες των Ευρωπαίων με τους οποίους έρχεσαι περισσότερο σε επαφή και των Μαροκινών? Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να φέρουν την κουλτούρα τους εδώ. Το έχουν καταφέρει, έχουν κατά κάποιο τρόπο περάσει την κουλτούρα τους και στους Μαροκινούς με τους οποίους συναναστρέφονται. Οι Μαροκινοί από την άλλη πλευρά προσπαθούν να περάσουν τη δική τους κουλτούρα σε εμάς. Οι Μαροκινοί δεν έχουν καμία αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή σου δίνουν ένα ραντεβού στις 10 και είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθουν στις 12. Και δεν σε παίρνουν και τηλέφωνο.
Γιατί υπολογίζουν ότι έτσι θα περιμένεις. Μπορεί να πας σε δημόσιες υπηρεσίες και στις δημόσιες υπηρεσίες να θέλεις να κάνεις μια δουλειά και να πρέπει να περιμένεις μέχρι να έρθει ο υπάλληλος, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν εκεί από τις 8 η ώρα και να έρθει στις 10.30. Αυτό είναι φοβερό. Όλα κινούνται σύμφωνα με τους ρυθμούς των Μαροκινών, των Μουσουλμάνων, ναι. Γιατί η θρησκεία τους... Φυσικά, έτσι είναι. Τα πάντα στρέφονται γύρω από τη θρησκεία. Τώρα που έχουμε το Ραμαζάνι, βέβαια, όλα κλείνουν 5 η ώρα, 5.30, για να πάνε να φάνε στις 7 και 4, που είναι η πρώτη προσευχή, η πρώτη κλίση δηλαδή για να πάνε να φάνε. Μετά τρώνε συνέχεια, έχουν δυνατότητα να φάνε μέχρι το πρωί. Που ξανά ο ημάμης θα ξαναβγεί και θα τους πει σταματάτε να τρώτε. Και μετά, φυσικά, αυτή τη διάρκεια του Ραμαζένιου είναι λίγο εκνευρισμένοι, γιατί δεν μπορούν το κυριότερο, δεν μπορούν να πιούν νερό. Δεν είναι και με τις ζέστες θερμοκρασίες που έχει το Μαρόκο, ναι. Και ειδικά το Μαρακές. Το Μαρακές φτάνει... Ανεβάζει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Τον Αύγουστο και τον Ιούλιο φτάνει και 50 και 52 βαθμούς. Και πώς ζεις. Άνετα και εύκολα. Ωραία. Άνετα και εύκολα για τους Μαροκινούς. Εσύ πόσο άνετα και εύκολα ζεις εδώ? Εγώ δεν μπορώ να ζω άνετα και εύκολα, αλλά έχω κάπως συνηθίσει. Το όνομα του Μαρακές, της τέταρτης αυτοκρατορικής πόλης, προέρχεται από τις βερβερικές λέξεις Μουρ Ακούς, που σημαίνει χώρα του Θεού. Από την ίδια ρίζα προέρχεται και η ονομασία του Μαρόκου. Το Μαρακές έχει πλούσια ιστορία και μεγάλες περιόδους ακμής. Η ιδανική στρατηγική θέση του στους πρόποδες του Άτλαντα, 180 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ατλαντικού και άλλο τόσο από την έρημο της Σαχάρα, εξηγεί γιατί υπήρξε πάντοτε στόχος κατακτητών. Από τον 11ο μέχρι τον 13ο αιώνα ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αλμοραβίδων και αμέσως μετά των Αλμοχάδων, οι οποίοι το 1147 το κατέκτησαν, γκρέμισαν τα παλάτια και τα τεμένη των προηγούμενων αυτοκρατόρων και δημιούργησαν μια νέα, πολυτελή μουσουλμανική πόλη με ισχυρή εμπορική δύναμη. Μετά τους Αλμοχάδες, το Μαρακές πέρασε καλές και κακές εποχές. Έγινε ξανά πρωτεύουσα τον 16ο αιώνα κατά τη δυναστεία των Σααντί. Μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα είχε ανακτήσει την έγκλη του και είχε εξελιχθεί στην πιο ισχυρή πόλη στο Μαρόκο. Αργότερα όμως οι Αλαουίτες μετέφεραν την πρωτεύουσα στη Μεκνές. Το Μαρακές άρχισε να αναπτύσσεται ξανά στα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ την περίοδο της γαλλικής κατοχής μια νέα πόλη ευρωπαϊκού στυλ ξεκίνησε να κτίζεται έξω από τα παλιά τείχη. Σου ζήτησα να μου δώσεις 2-3 σημεία, ναι, στα οποία θεωρείς ότι αν ερχόταν κάποιος φίλος σου θα τον πήγαινες. Αυτά τα σημεία λοιπόν που θα προσπαθήσουμε με υψηλές θερμοκρασίες να επισκεφθούμε, ναι, είναι πια. Δώσε μου λίγο το δρομολόγιο και να δούμε λοιπόν, από αυτά τι θα καταφέρουμε. Θα πήγαινα στον Ταρσερίφα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, ναι, να πάμε εκεί. Στον Ταρσερίφα, που είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Εκεί γίνονται διάφορες εκθέσεις. Επίσης θα πήγαινα να δω τα Φουντούκ. Τα Φουντούκ είναι τα παλιά πανδοχεία του 15ου, 16ου, 17ου αιώνα, διότι η Μεντίνα έκλεινε το βράδυ γύρω στις 7, βγαίνανε οι σαλπικτές, βγαίνανε οι σαλπικτές για να ειδοποιήσουν τον κόσμο για τις επιδρομές για να προστατευτεί η παλιά πόλη. Οπότε τα Φουντούκ ήταν τα πανδοχεία που μπαίνανε μέσα τα καραβάνια. Και εκεί ήταν κάτω, στο κάτω μέρος ήταν η στάβλη για τα ζώα, για τις καμήλες και για τα άλογα. Επάνω ήταν οι έμποροι που μένανε και στο κέντρο, στο πάσιο, ήταν τα εμπορεύματα που γινόταν το παζάρι. Επίσης θα πάμε στο Μουσείο της Φωτογραφίας, mm-hmm, για να δούμε τις παλιές φωτογραφίες όπως ήταν το Μαρακές. Και μετά θα περάσουμε από... Και Μουεζίνης. Ναι, 5 φορές τη μέρα είναι η προσευχή. Θα περάσουμε από ένα μαγαζί, το οποίο είναι... Πάρα πολύ. Είναι χαμένο μέσα στη Μεντίνα, δεν το βρίσκεις διαφορετικά. Αρκεί να μην χαθούμε κι εμείς μέσα στη, ναι, Μεντίνα, γιατί είναι πάρα και πολύ εύκολο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και όποιος έρχεται εκεί τρελαίνεται. Πίσω από την κεντρική πλατεία Τζεμά Αλφνά ξεδιπλώνονται τα σούκ της μαγευτικής Μεντίνα, η οποία ανήκει στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αγγίζει τα 19 χιλιόμετρα και είναι η μεγαλύτερη παλιά πόλη του Μάγκρεμπ. Thank you.
Λοιπόν, αυτό είναι το Dar Sharifa. Είναι ένα πολιτιστικό κέντρο, το οποίο κατασκευάστηκε την εποχή των Σάντι, η οποία ήταν η δυναστεία η προηγούμενη των Αλαουί, που είναι τώρα βασιλείς. Αυτό ήταν το 16ο αιώνα. Βλέπετε την τεχνοτροπία ακριβώς όπως ήταν. Είναι ακριβώς από την ίδια εποχή διατηρημένο. Για να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ, πήραμε ειδική άδεια για να μπορέσουμε να κινηματογραφήσουμε. Γιατί αυτό είναι ένα μέρος που δεν έρχονται τουρίστες. Όχι, δεν μπορεί να το βρεις. Είναι ένα μέρος ψαγμένο για αυτούς που ξέρουν. Και επίσης βλέπω ότι σε αρκετά σημεία είναι ακόμα καμένο, είναι από τον καιρό, δεν έχει φτιαχτεί. Όχι. Είναι παλιό, πάρα πολύ παλιό. Και είναι ένα πολύ ωραίο μέρος μέσα στο Μαρακές. Τριαντάφυλλα παντού. Για να μυρίζει ωραία. Πώς να και γενικά για να δίνει κάτι το εξωτικό στην όλη ατμόσφαιρα. Γιατί εδώ τρελαίνονται και για τις ωραίες μυρωδιές. Πώς να μην σου αρέσει αυτή η πόλη. Όσο τη γνωρίζω μαζί σου, τόσο πραγματικά αυξάνονται οι πιθανότητες να την ερωτευτεί κάποιος που έρχεται εδώ. Είναι αυτό που σου είπα. Έτσι λίγο, μετά δεν θες να φύγεις. Για να δούμε. Εδώ πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τα μηχανάκια. Πέφτουν πάνω σου. Σαν να σε σημαδεύουν ένα πράγμα. Έτσι, και έρχονται και από αντίθετες κατευθύνσεις. Ναι, κανονικά εμείς πρέπει να προσέχουμε τα μηχανάκια. Δεν προλαβαίνεις. Κοιτάς δεξιά-αριστερά. Ξεφυτρώνουν από παντού. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πηγή του Μουασίν. Ναι. Αυτή εδώ. Είναι ένα πολύ παλιό μνημείο και είναι ένα ωραίο σημείο του Μαρακές. Και υπάρχει και χαμάμ. Κοίτα να δεις πόσο παλιό είναι. Το βλέπεις. Είναι και αυτό από την ίδια εποχή, από την εποχή των Σάντι, του 16ου αιώνα. Που ήταν και το κτίριο που είχαμε πάει προηγουμένως. Να, απόδειξη. Τι άλλο θέλεις πια. Στο τσακ τη γλιτώνουμε συνέχεια. Στο τσακ. Ρίσκο. Στο Μαρακές ζεις επικίνδυνα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια μπουτίκ που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Έχω γνωρίσει εδώ τους ιδιοκτήτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα φτιάχνουν όλα στο χέρι και είναι από τις, η πρώτη μπουτίκ που είναι μέσα στα σουκ. Γιατί μέσα στα σουκ δεν υπάρχουν μπουτίκ. Είναι τα δύο αδέρφια, ο Σαμάντ και ο Μαλίκ. Ο Σαμάντ είναι ντεκορατέρ και στυλίστ. Ο Μαλίκ ασχολείται και αυτός με την οικογενειακή επιχείρηση και είναι βασική εξαγωγής των πραγμάτων που έχουν σε όλο τον κόσμο.
c'est une entreprise familiale. Oui, c'est une entreprise familiale. On a hérité de notre père, qui a hérité de son père. Et... Ah, de son... Oui. De, oui, alors, de ton arrière, père, ton oui. père arrière. Oui. OK. Et... After... Oui. Et c'est nous qui avons repris après. Λοιπόν, αυτή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από τον παππού τους και μετά την πήρανε τα παιδιά τώρα και την, και την μεγαλώσανε την οικογενειακή επιχείρηση. Et après on a adapté, il y avait des tapis, des trucs, après ναι, on μετά σιγά σιγά προσαρμοστήκανε, φέρανε χαλιά από όλο το Μαρόκο, γιατί έχουν αλλού ειδική, ειδική έκθεση με χαλιά. Ouais. Et on a fait tout ce qui est mode, tout ce qui est prêt-à-porter, tout ce qui est... Και φτιάχνουν οτιδήποτε έχει σχέση με τη μόδα, με το prêt-à-porter και παντού. Εξάγουν πάντως στις μεγαλύτερες φίρμες της Ευρώπης. C'était un peu excentrique par rapport à la ville, ναι, par rapport... Και είναι à... λίγο, είναι λίγο σε σχέση με την πόλη, είναι λίγο κεντρικά. Σφαίρες. Ο μύθος λέει ότι οι σφαίρες κάποτε ήταν τρεις. Από τις τύψεις της η σύζυγος του βασιλιά Γιακούμπ Αλ-Μανσούρ, η οποία δεν μπόρεσε να τηρήσει κάποια φορά την νηστεία του Ραμαζανιού, έλειωσε όλα τα χρυσαφικά της και έφτιαξε την τέταρτη χρυσή σφαίρα. I'm 27 years old. I'm here in Marrakech 5 years. I'm from in a small city near of the Marrakech, in the region of Marrakech. My family is a big family. I have three fathers and four sisters. Secretaria. My life here in Marrakech, it's like the other women, but me, I try to ameliorate my life, like study and work and get something better.
We don't look for the men and the women will be equal, but justice. I don't know in English, in French, justice. On cherche la justice entre les femmes et les hommes. I wish that the women in Morocco could be more educated. My city, it's just a small city, so it's not easy to find a work there. But in Marrakech, it's a touristic place, and it's easy to live here than my city. Ο πληθυσμός στο Μαρόκο σήμερα ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους είναι κάτω των 25 χρόνων και η ανεργία στους νέους στις αστικές περιοχές ξεπερνά το 40%, ενώ η άτυπη εργασία που αυθονεί κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Οι έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στην ελίτ και σε ένα μεγάλο ποσοστό μαροκινών πολιτών προκαλούν δυσαρέσκεια, αφού βλέπουν την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον πολυτελή τρόπο διαβίωσης των ολίγων και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους. Ο πληθυσμός στο Μαρόκο, όπως και στις περισσότερες χώρες, είναι διαρκώς αυξανόμενος, ναι. Περισσότερες αφρικανικές χώρες. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία. Μιλάμε βεβαίως σε σχέση τώρα με τον πληθυσμό. Περίπου το 50% είναι κάτω των 25 χρόνων. Ναι, και περισσότερο. Έχουμε μια ανεργία 40% στα αστικά κέντρα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί? Αυτό είναι το πρόβλημα γενικώς όλων των χωρών που βρίσκονται σε κάποιο δρόμο ανάπτυξης. Έχουν νεανικούς πληθυσμούς. Κάτω από 20 χρονών, 22 χρονών, 24 χρονών και μικρότερους, και πρέπει να βρεθούν θέσεις εργασίας για αυτούς, ένας αριθμός ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Γίνονται προσπάθειες στον τομέα της βιομηχανίας, γιατί μόνο εκεί μπορούν να δουλέψουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι μέσω μάκρο πρόθεσμα να μειωθεί ο δείκτης γονιμότητας των γυναικών. Άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη το Πακιστάν, ξέρω πολύ καλά ότι η επίσημη πολιτική της χώρας είναι να προωθούν τους μετανάστες. Διότι αφενός μεν κερδίζουν μεταναστευτικό συνάλλαγμα, που στέλνουν από όπου πάνε, και δεύτερον γλιτώνουν από μεγάλη μερίδα του νεανικού πληθυσμού, ο οποίος αν έμενε στη χώρα αυτή και ήταν και άνεργος, θα δημιουργούσε κοινωνικές εντάσεις. Και είναι λογικό. Για τις κοινωνικές εντάσεις λοιπόν ήθελα να μιλήσουμε λίγο, γιατί το Μαρόκο είναι η μόνη χώρα ενδεχομένως που δεν επλήγει από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Δεν συνέβησαν γεγονότα όπως συνέβησαν στις άλλες χώρες, λιγότερο ανέμακτα όπως στην Τινησία, πολύ περισσότερο καταστροφικά όπως στη Συρία. Yeah. Λέγεται ότι η κυβέρνηση πολλές φορές αφήνει τις κινητοποιήσεις να γίνονται, να υπάρχουν ως μοχλός αποσυμπίεσης του κοινωνικού αναβρασμού. Ο βασιλιάς του Μαρόκου, ο Μοχάμετ VI, αντέδρασε άμεσα με το που έγινε η Τινησιακή Άνοιξη. Ιανουάριο του 2011. Σε τρεις μήνες κατέθεσε σχέδιο συντάγματος, το οποίο πέρασε αμέσως. Η βασιλεία είναι 7 αιώνες στη χώρα αυτή. Είναι Μαροκινή. Και ως εκ τούτου ο λαός δεν τους βλέπει σαν κάτι κακό, σαν κάτι εχθρικό, σαν κάτι. Είναι υπεράνω. Και ως εκ τούτου είναι εύκολο, με γρήγορα ρεφλέξ όπως και είχε, άμεσα ρεφλέξ, πρότεινε σχέδιο συντάγματος, πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες και έτσι σιγά σιγά η κατάσταση ξεφούσκωσε χωρίς να δημιουργηθεί τίποτα από τα άλλα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Ούτε άγριες, πραγματικά άγριες διαδηλώσεις υπήρξαν, ούτε τίποτα. Υπάρχουν δύο κόσμοι, τελείως διαφορετικοί, τελείως αντίθετοι. Ο κόσμος που εσύ κυρίως συναντάς στην καθημερινή σου ζωή, ποιος κόσμος είναι? Κοιτάξτε, εμένα το φαρμακείο μου είναι σε μια περιοχή που δεν είναι ούτε πολύ φτωχή, ούτε είναι το άμφαο που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι μια περιοχή όπου κυρίως υπάρχει μεσαία τάξη.
το βιωτικό τους επίπεδο είναι αρκετά καλό. Οι περισσότεροι έχουν φαρμακευτική κάλυψη, έχουν τις ασφαλείες τους με τις οποίες παίρνουν τα φάρμακα. Σας μιλάω από την πλευρά του επαγγέλματός μου. Εντάξει, η ζωή έχει καλυτερεύσει κατά πολύ. Να σας πω όμως ότι υπάρχουν πάντα τα προβλήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την άποψη ότι τα νοσοκομεία δυστυχώς είναι λιγοστά και εκεί που υπάρχουν δεν είναι όπως πρέπει εξοπλισμένα. Και ο κόσμος έχει σαν λύση τον ιδιωτικό τομέα που όπως φαντάζομαι και Ελλάδα όπως και Κύπρο. Και είναι δυσκολεύεται περισσότερο η ζωή του, διότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι σε αρκετή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μεγάλοι και σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, πολυόροφα εμπορικά κέντρα, αλλά και ένας ουρανοξύστης ύψους 250 μέτρων στο Ραμπάτ, που όταν ολοκληρωθεί θα είναι το ψηλότερο κτίριο της Αφρικής, είναι μερικά μόνο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Το Νοέμβριο του 2018 τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο τρένο μεγάλης ταχύτητας στην Αφρική, που συνδέει την Ταγκέρι με την Καζαμπλάνκα. Το έργο που εγκαινιάστηκε από τον βασιλιά Μοχάμεντ, τον έκτο και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχει πρόβλημα ανεργίας. Πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους, τη ζωή τους, τις προσδοκίες τους, το μέλλον τους? Έχει πολλούς νέους. Και τώρα η πολιτική που άρχισε ο βασιλιάς, από τη μέρα που έγινε βασιλιάς, άρχισε τα μεγάλα έργα. Δηλαδή αυτοκινητόδρομους που δεν υπάρχαν. Παλιά ήταν 100 χιλιόμετρα, τώρα φτάσαν στις 2.000. Μέχρι Αγκαδί, μέχρι Ταγκέρι, μέχρι Ούζα έχει το αυτοκινητόδρομους. Τρένα. Έχω με το TGV που κάνει Καζαμπλάνκα. Είναι μεγάλο έργο, χρόνια πήρε. Τώρα θα συνεχίσει στο Μαρακές. Δηλαδή όλη η πολιτική είναι σε αυτά τα έργα τα μεγάλα για να δουλέψουν. Για αυτή την νεολαία να βρει δουλειά. Γιατί όλο τον κόσμο δεν είναι γιατρός, δεν είναι χειρούργος, δεν είναι engineer, δεν είναι. Και είναι δύσκολο. Και για αυτού τα δουλειά και το τουρισμό είναι μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο. Είναι αυτός που κάνει το ψωμί, ο άλλος που το φέρνει, ο άλλος που το πουλάει, ο άλλος που παίρνει τα. Είναι πολλές δουλειές που γίνεται. Και αυτό νομίζω θα σώσει τη χώρα και το έχουν καταλάβει. Εκτός αυτό, φτιάχνουν αυτοκίνητα στο Μαρόκο. Έρχονται εργοστάσια που φτιάχνουν κάτι για τα αεροπλάνα εδώ, Καζαμπλάνκα, είναι αρχίσανε. Και τώρα έχουν βάλει πολύ στην υγεία πάνω να φτιάχνουν ό,τι είναι αγροτικά, αλλά λίγο πιο φτιαγμένα. Ο άνθρωπος δεν έχει κόσμο καιρό για να φτιάχνει και να κάνει και να περάσει ώρες στη κουζίνα του. Εδώ έχουν ακόμα χρόνο. Στο Μαρόκο έχουμε χρόνο. Να ετοιμάσουμε τα φαϊτά που φάγατε σήμερα. Γενικά έχετε άλλο τρόπο που αντιμετωπίζετε τον χρόνο. Όπως λένε στην Αφρική, λένε οι Ευρωπαίοι έχουν το ρολόι και εμείς έχουμε το χρόνο. Αυτή είναι. Δηλαδή δεν μετράμε μέρες, εβδομάδες. Πάμε σιγά σιγά και όπως γίνεται, γίνεται. Εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι? Δουλεύω για τη Βελγική Πρεσβεία. Είμαι εμπορικός ακολουθής στην Βελγική Πρεσβεία. Και δουλεύω τώρα χρόνια στο Μαρόκο. Είχα μέχρι το 2001 ήμουνα στη. Δεν έζησα στο Μαρόκο, αλλά είχα την Αίγυπτο, Τουνησία και Αλγερία. Και τώρα έχω Μαυριτανία, Μάλι και Καβοβέρδη. Το Μαρόκο είναι από τους αγαπημένους εξωτικούς προορισμούς. Ο τουρισμός βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Απασχολεί περίπου 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς έχει καταφέρει το Μαρόκο σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες να έχει κάνει ένα τέτοιο τεράστιο άλμα στο θέμα του τουρισμού? Το Μαρόκο είναι μια ωραία χώρα, πρώτον. Έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν έχει τη ζέστη, τη φοβερή ζέστη που έχουν οι άλλες χώρες, τις ισλαμικές ή μουσουλμανικές χώρες, ή εν πάση περιπτώσει αφρικανικές χώρες. Ένα.
Δεύτερον, υπάρχει κοινωνική ηρεμία και ασφάλεια. Τρίτον, έχουν επενδύσει πάρα πολλά, διότι η χώρα αυτή δεν έχει πρώτες ύλες, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει φυσικό αέριο, δεν έχει τίποτα. Άρα προσπαθούν ό,τι άλλο έχουν να το προχωρήσουν, να το προωθήσουν. Ένα από αυτά είναι ο τουρισμός. Έχουν μεγάλο τουρισμό, σημαίνει περίπου 10 εκατομμύρια, περίπου συμπλήν 8 με 10 εκατομμύρια το χρόνο, όταν στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχουμε 35. Και είναι μια χώρα 35 εκατομμυρίων το Μαρόκο, όταν εμείς είμαστε 11. Αλλά παρόλα αυτά, κάνουν μεγάλες προσπάθειες, ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα, ένα το κρατούμενο, και επίσης στις υποδομές. Έχουν καταπληκτικούς δρόμους, το οποίο είναι σίγουρο. Είναι μια ωραία χώρα και αν εξαιρέσει ορισμένους μήνες του καλοκαιριού που τα μεγάλα τουριστικά τους μέρη είναι πολύ ζεστά και δεν μπορεί να τραβήξει τουρισμό. Μιλάω για το Μαρακές, που το καλοκαίρι πηγαίνει εύκολα 45-50 βαθμούς. Εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Και είναι και το πιο τουριστικό. Το πιο τουριστικό κομμάτι. Μέρος, μακράν. Εκεί είναι ωραία το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη, αλλά το καλοκαίρι δεν. Να μιλήσουμε για το μεταναστευτικό. Ναι. Η συμφωνία μετανάστευσης που ψηφίστηκε στο Μαρακές το Δεκέμβριο του 2018 του ΟΗΕ συμφώνησαν 150 χώρες με τους επικριτές να μιλούν για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα υπάρξουν ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Ήταν μια συμφωνία πλαίσιο η οποία προσπάθησε να συγκεράσει δύο διαφορετικές σχολές. Η μία είναι η σχολή του αναπτυσσόμενου κόσμου και η άλλη είναι η σχολή του πρώτου κόσμου, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως με τα σημερινά δεδομένα της Μεσευρώπης, της Κεντρικής Ευρώπης, πρώην Ανατολικής κυρίως, αλλά και ορισμένες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσουν να το επιλύσουν. Όταν η διαφορά από μια χώρα σε μια άλλη είναι τόσο μεγάλη, η μετανάστευση θα γίνει. Με τα πόδια κολυμπώντας από παντού. Είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και είναι λογικό οι κάτοικοι του τρίτου κόσμου να προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάνε στον άμεσο προορισμό, στο οποίο είναι η Ευρώπη. Μιλάμε πλέον για μετανάστες οι οποίοι προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, κυρίως. Και μιλάμε και για Κεντρική Ασία. Μιλάμε για Πακιστάν, μιλάμε για Μπαγκλαντές, τέτοιες χώρες, και Αφγανιστάν βεβαίως. Το ίδιο πράγμα είναι και από υποσαχάρια Αφρική, μαύρη Αφρική, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανέβουν επάνω. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη. Και είναι λογικό. Η Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα και είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Και ορισμένες χώρες, περισσότερο από άλλες, νομίζουν ότι έτσι θα χαθεί η εθνική τους ταυτότητα. Εσείς πώς θα κρίνετε τη συμφωνία αυτή σήμερα? Είναι το μόνο βήμα που θα μπορούσε να γίνει? Πιστεύω πως ναι. Δεν μπορεί ούτε η Ευρώπη να κλείσει τις πόρτες. Δεν γίνεται. Εφικτό δεν είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να έρθουν και 100 εκατομμύρια υποσαχάρι στην Ευρώπη. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Είναι μία προσπάθεια να μπει μία τάξη, την οποία την χαιρετήσανε οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι μεγάλες χώρες οι οποίες δεν μετήχανε καν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Από πλευράς Ευρώπης ήταν Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιταλία για λόγους εκλογικούς. Έχοντας κλειστές πλέον τις οδούς. Θεωρητικά. Την Ανατολική οδό, την Κεντρική, που ήταν μέσω την Ισίας, Λιβύης, η οποία πήγαινε προς Ιταλία. Η Ιταλία έχει κλείσει. Νομίζω ότι το Μαρόκο πλέον βλέπει τους διακινητές ουσιαστικά να μεταφέρονται στο δικό της έδαφος. Σύμφωνα με τους αριθμούς τουλάχιστον που δίνονται, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 ήταν περίπου 43.000 μετανάστες που είχαν περάσει στο ισπανικό έδαφος. Από τα στοιχεία που έχει δώσει η Ισπανία, ναι. Αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο αριθμός του 2017. Ναι, γιατί το 2017 ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Ναι, μεγάλη αύξηση. Είναι γεγονός. Και οι περισσότεροι από αυτούς, ένας μικρός αριθμός μένει στην Ισπανία, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να συνεχίσουν προς το βορρά. Τα κέντρα που πηγαίνουν, γιατί υπάρχουν εκεί μεγάλες κοινότητες μαροκινές, είναι η Γαλλία φυσικά, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ιταλία. Αυτές είναι οι χώρες που πηγαίνουν οι Μαροκινοί. Σε εμάς, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν. Αλλά από το Μαρόκο στην Ισπανία, το 30 περίπου% είναι
Μαροκινή και το υπόλοιπο 70% είναι υποσαχάρη Αφρική. Χρησιμοποιείτε το μεταναστευτικό ως μοχλός πίεσης, ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαρόκο. Βεβαίως. Βεβαίως, απολύτως το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο οι Μαροκινοί και μεταξύ μας έχουν και δίκιο. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απέτηση να σταματήσει ή να μειωθεί πολύ η μετανάστευση από το Μαρόκο προς την Ισπανία και από την άλλη πλευρά να μην χρηματοδοτεί κάπως ορισμένες ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες. Παραδείγματος χάρη, ζητάνε οι Μαροκινοί πλεούμενα, ζητάνε βενζινακά τους, ζητάνε έτσι ώστε να μπορούν να σταματήσουν, γιατί από το Μαρόκο στην Ισπανία δεν πάνε μόνο για ξηράς, πάνε και για θαλάσσις. Για ξηράς και για τον Α, το Β τρόπο κάπως μπορεί να περιοριστεί. Αλλά από την θάλασσα, όπως ξέρουμε και εμείς από πρώτο χέρι, δεν πάει να σταματήσει. Αφήστε εμείς μπουν στη βάρκα, έχει τελειώσει. Πόσο έντονο είναι το πρόβλημα με τους πρόσφυγες μετανάστες που έρχονται από την υποσαχάρια Αφρική στο Μαρόκο? Έρχονται σε όλες τις χώρες του Μάγκρεμ και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να φύγουν για την Ευρώπη. Μένουν εδώ. Πόσο αυτό επιτείνει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στη χώρα? Εγώ θα δω το πρόβλημα διαφορετικά. Ναι. Έχουμε πουλήσει από το 1950 η Ευρώπη και η Αμερική το έργο ότι όλα είναι εύκολα, όλα έχουμε όλοι πολλά λεφτά, έχουμε ό,τι θέλουμε. Και οι Αφρικανοί τα βλέπανε στη τηλεόραση και λένε, αφού ζουν τόσο ωραία εκεί, ας πάμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα έχουμε προβλήματα στην Ευρώπη και σταματάνε αλλά εδώ. Κάποιοι δεν έχουν και επιλογή. Και δηλαδή, σταματάνε εδώ, αλλά οι πιο πολλοί σταματάνε, δεν είναι ότι θέλουν ακριβώς να πάνε Ευρώπη. Δεν είναι κάτι... Να βρουν δουλειά θέλουν. Ναι, αλλά βρουν δουλειά τώρα εδώ, γιατί ο Μαρόκο ζητάει. Αρχίζουν, έχει ανεργία εντάξει, αλλά και ο Μαρόκο με όλα τα έργα δουλεύουν εδώ. Νόμιμοι. Σε ξενοδοχεία. Όμως. Νόμιμοι όχι, αλλά δουλεύουν. Τους φτιάχνουν τα χαρτιά κάθε ένα-δύο χρόνια. Φτιάχνουν τα χαρτιά τους αυτούς και μένουν κανονικά εδώ, παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Για αυτούς είναι σαν Ευρώπη. Παλαιότερα ο βασιλιάς είχε πει ότι μια υποψηφιότητα του κράτους του Μαρόκο για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Ήταν με αφορμή την υποψηφιότητα τότε της Τουρκίας. Το είχε πει ο Χασάν ο δεύτερος, ο πατέρας του σημερινού βασιλιά. Πρόσφατα ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι πρόκειται για μια αφρικανική χώρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί. Τότε βέβαια σχολιάζοντας το BBC είχε πει μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα σύνορα της Ευρώπης και προς την Αφρική. Τι πιστεύετε, αυτό είναι... μπορεί να γίνει όχι, αυτό? Όχι, δεν το πιστεύω. Η αγγλική σχολή είναι να ανοίξουμε τις πόρτες γενικώς, αυτό είναι γνωστό, το οποίο οδήγησε και στον Brexit, εν πάση περιπτώσει, όπου θέλουν το μόνο που να κάνουν είναι να ανοίξουν την Ευρώπη, να γίνει μια κοινή αγορά και να προχωρήσει προς τα εκεί. Το όραμα της Ευρώπης δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αν το πάρουμε είμαστε έτσι... Είμαστε πολύ μακριά βεβαίως από το όραμα της Ευρώπης σήμερα. Είμαστε. Δυστυχώς είμαστε. Το Μαρόκο είναι αλήθεια, είναι η πιο δυτική. Όντως, η πιο δυτική χώρα της Μέσης Ανατολής και η πιο δυτική Ισλαμική χώρα από όσες υπάρχουν. Αν μπει το Μαρόκο, που δεν υπάρχει περίπτωση κατά εμέ τουλάχιστον, ποιος θα πει όχι μετά στην Αλγερία, στην Τινησία, σε όλες τις άλλες χώρες? Πιστεύω ειλικρινά ότι έτσι και είναι κάτι τέτοιο. Μια τέτοιου είδους διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ απλό.
σήμερα στην κοινωνία του Μαρόκου, τι θα θέλατε εσείς να αλλάξετε? Το μυαλό, πρώτη, και les habitudes. Τον τρόπο σκέψη των ανθρώπων. Ναι, ναι. Συνήθειες. Ναι, η partie politique. Τα πολιτικά κόμματα. Στο κόμματα. Αλλά στα μοναρχία εδώ, τώρα είναι καλή, πολύ καλή. Με δημοκρασία, δεν έχουμε τεροριστισμό. Τερορισμό. Ναι, δεν έχουμε ένα. Ναι. Τρομοκρατία. Όλα αυτά, όχι. Όλα αυτά. Για ποιο πράγμα ο τρόπος σκέψης θα έπρεπε να αλλάξει? L'éducation. Η παιδεία. Πολιτισμός. ναι, πολιτισμός. Όλα αυτά. Εγώ θέλω είναι δημοκρασία πολύ καθαρά. Δημοκρατία, πολύ δημοκρασία. Καθαρή. Α, ναι. Α, και έχουμε δημοκρασία. Έχουμε. Όχι πολύ αλήθεια, όχι πολύ, αλλά έχουμε. Σε ποιο σημείο χρειάζεται περισσότερη δουλειά από όλους και περισσότερη προσπάθεια? Στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις σχέσεις των ανθρώπων, σε τι? Πρώτη είναι ελευθερία, εντάξει, δημοκρασία. Γυναίκες. Η ελευθερία των γυναικών. Γυναίκες. Η ελευθερία των γυναικών. Την ζωή. Θέλει περισσότερη δουλειά, αυτή η τομή. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Μαρόκο είναι πολύ κοντά, είναι διπλά Ευρώπα. Ισπανία είναι κοντά. Και θέλουμε όλα μαζί το Μαρόκο χωρίς φτωχία, χωρίς δεσποτισμούς. Το Μαρόκο πολύ μοντέρνο, πολύ δημοκρατικό. Όλα αυτά είναι καλά. Είναι η ιδέα μου, αλλά είναι η ιδέα πολύ κόσμος. Πολύ. Θέλετε ένα Μαρόκο όπως μου το περιγράψατε τώρα. Ναι. Να γίνει κάποια στιγμή αυτό, ναι, πραγματικότητα. Αυτό, ναι, ναι, αυτό είναι. Τώρα που τα δύο παιδιά έχουν φύγει και η κόρη μένει στην Ελλάδα, ο γιος μένει στη Γαλλία. Εσείς επιμένετε να μένετε στο Μαρόκο ή σκέφτεστε ενδεχομένως ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να μετακομίσετε στην Ελλάδα? Να μετακομίσουμε, όχι. Γιατί? Αλλά εγώ, τι σας κρατάει εδώ? Τα περισσότερα χρόνια που έχω ζήσει στη ζωή μου είναι εδώ. Κάτι με κρατάει στο Μαρόκο. Δηλαδή είναι, τι είναι αυτό που όταν πηγαίνω κρατάει? Ελλάδα, νιώθω τουρίστρια. Δηλαδή κάποια στιγμή βλέπω. Που βρίσκεσαι σε αυτή τη χώρα, όλες οι αισθήσεις σου είναι σε εγρήγορση. Σε μια προσπάθεια να καταφέρεις να δεις, να ακούσεις, να νιώσεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρώματα, ήχους, γεύσεις και αρώματα. Το Μαρόκο είναι μια χώρα που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, με έντονες εναλλαγές και μεγάλες αντιθέσεις. Τα παλιά τείχη της ατμοσφαιρικής πόλης της Φες με τα στενά σοκάκια και οι φαρδιές λεωφόροι με τα πολυόροφα κτίρια της Καζαμπλάνκα. Αλλά και τα μεγαλοπρεπή παλάτια από τη μία και τα πληθόκτιστα σπίτια των Βερβέρων στην έρημο από την άλλη.